τουρκικά UAV Anka με σύστημα αντιμέτρων το τύφλωσαν το ρωσικό καταδρομικό Μόσκβα με αποτέλεσμα να δεχθεί τους εξυγχρονισμένους από την Τουρκία αντιπλοϊκούς πυράβλους Πόσειδων και να βυθιστεί. Ενώ στους δύο ουκρανικούς πυράβλους Πόσειδων είχαν τοποθετηθεί τουρκικής κατασκευής ραντάρ υποστηρίζουν ρωσικές πηγές. Πολλοί ειδικοί έχουν ήδη σημειώσει ότι η παρουσία του βυθισμένου πλέον καταδρομικού Μόσκοβα είχε μεγάλη σημασία για τη Μόσχα παρά την ηλικία του πλοίου. Συγκεκριμένα το συγκρότημα ραντάρ ZR-41, μια σφαιρική συσκευή στην πρίμνη του πλοίου, εκτελούσε αποστολή κινητή αεράμηνα προκειμένου να παρακολουθεί την κίνηση των αεροσκαφών τη Ουκρανία στην περιοχή τη Οδυσσού και Πέριξ αυτή. Ποια όμω από τι χώρε του ΝΑΤΟ είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τι απαιτούμενε τεχνικέ δυνατότητε για αυτό, Μία από αυτέ τι χώρε ήταν η Τουρκία, αναφέρει Ρώσο ειδικό. Στο Κιεβό ανέφεραν ότι το χτύπημα στο πλοίο έγινε από πυράβλους Νέπτσουν. Ωστόσο υπήρξαν πολλές απορίες σχετικά με την έκδοση που χρησιμοποίησε το Κιεβό επειδή αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη και την παραγωγή του πυράβλου. Το κύριο πρόβλημα ήταν η έλλειψη μιας ενεργής κεφαλής ραντάρ χωρίς την οποία η όλη λειτουργία του πυράβλου θα ήταν αδύνατη. Το θέμα όμως λύθηκε το 2018 με την αμυντική συνεργασία με την Τουρκία. Επίσης, στον ορίζοντα εμφανίστηκε η τουρκική εταιρεία Άσελισαν, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή συστημάτων επικοινωνίας, ραντάρ ηλεκτρονικού πολέμου, αεράμινας καθώς και των συστημάτων ηλεκτρονικών. Η Τουρκία αυτά τα χρόνια ανέπτυξε ενεργά τα δικά της πυραυλικά συστήματα. Το 2017 η Ρόκετσαν παρουσίασε το πρώτο της σύστημα βαλιστικών πυράβλων ΚΑΝ που αφορά επίγειους στόχους, ενώ το 2017 παρουσιάστηκε ο πρώτος τουρκικός αντιπλοϊκός πυράβλος Ατμάτσα, ο οποίος σύμφωνα με τους Ρώσους ειδικού ήταν αντιγραφή του αμερικανικού πυράβλου Χάρπον. Σε αυτή την περίπτωση φυσικά η Άσελσαν ήταν η εταιρεία που δημιούργησε το σύστημα καθοδήγησης για τον πύραυλο Άτματσα πληροφορίε αναφέρουν ότι η Άσελσαν βοήθησε του Ουκρανού με την τελειοποίηση του συστήματο καθοδήγηση του παράκτιου πυράβλου Πόσειδον, δύο εκ των οποίων κτύπησαν το ρωσικό καταδρομικό Μόσκβα. Ωστόσο, μπορεί η ίδια η Άγκυρα να μην εμπλέχθηκε επίσημα με τη βήθηση του ρωσικού καταδρομικού, αλλά οι Τούρκοι έχουν πουλήσει τέτοιου τύπου UAV στο Κίεβο, παρέχοντα και πρακτικέ συμβουλέ. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η Ουκρανία είναι απίθανο να σταματήσει στο καταδρομικό Μόσκβα. Είναι προφανέ ότι και άλλα πλοία του Ρωσικού στόλου τη Μαύρη Θάλασσα μπορούν να γίνουν στόχοι των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία. Τελικά, όποια πέτρα και να σηκώσουμε σε κάθε πολεμική αναμέτρηση από την Ουκρανία, τη Λιβύη, τον Αγκόρνο, τη Συρία ή οπουδήποτε αλλού, του Τούρκου θα βρούμε από πίσω. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.